Να με πείσεις να γυρίσω, να ξανασκεφτώ και να την ξανακερδίσω. Πώς είναι σήμερα ο Σταμάτης? Κατασαλαγμένος, ήρεμος και πολλά υποσχόμενος. Πες της τελειώσαμε, ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Έρχομαι λοιπόν στο βιβλίο σου που μόλις πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε, στο δεύτερο βιβλίο σου, «Η απόλυτη ευτυχία του να μην υπάρχεις». Μίλησέ μου καταρχάς για το πώς το εμπνεύστηκες. Το ψέμα είναι επίκαιρο, η αλήθεια είναι διαχρονική. Κοίταξε, όλο αυτό που ζούμε για μένα είναι ένα ψέμα. Όλο αυτό που βλέπουμε, ακούμε, αγγίζουμε δεν είναι αληθινό. Είμαστε σε μια σκοτεινή ύλη μέσα. Πέρασαν κάποιοι διδάσκαλοι να μας εξηγήσουν. Η τιμωρία τους ήταν ο θάνατος. Εσύ, ακόμα και όσο έκανα κακό, δεν εκδικήθηκες ποτέ κάποιον άνθρωπο. Δεν το ανταπάντησες. Παλιά μπορεί να έκρινα κι εγώ και να μιλούσα άσχημα όταν κάποιος δεν μου ήταν αρεστός. Αλλά είμαι στη φάση που δεν κρίνω, δεν έχω δικαίωμα να κρίνω. Αν κρίνω, θα κρίνω μόνο τον εαυτό μου και με βρίσκω πολύ πιο αμαρτωλό από όλους τους άλλους. Πολύ χειρότερο άνθρωπο από πολλούς που τους θεωρούμε όλοι κακούς. Γιατί μέσα στο καλό είναι και το κακό. Δυόμιση κι εγώ περιμένω, τρεις κι ακόμα μόνος που μένω. Έφτασες ποτέ ένα βήμα πριν το θάνατο? Έχω πεθάνει, έχω φύγει από το σώμα μου και έχω επιστρέψει. Ήταν πολύ οδυνηρό όταν ξαναμπήκα στο σώμα μου. Όταν ήμουν 11 χρονών, ας πούμε, σε μια εγχείρηση που έκανα πολύ σοβαρή, έφυγα, ήταν φανταστικά. Όταν γύρισα, ήταν πόνος, φρικτός πόνος. Και διαμαρτυρήθηκα γιατί με φέρνετε πίσω, ας πούμε. Έχει συμβεί αυτό στη ζωή μου. Θυμάσαι πώς ήταν αυτή η μετάβαση? Έφυγα από το σώμα μου. Ναι. Δεν ένιωθα τίποτα. Μια ελεύθερη ψυχή. Τα άκουγα όλα, τα βλέπα όλα. Ξαφνικά, άκουγα που λένε το χάνουμε. Ξαφνικά γύρισα πάλι. Πίστεψες ποτέ ότι δεν είσαι όμορφο στη ζωή σου? Υπήρχαν στιγμές που σε κοιτάς στο καθρέφτη και λέγες δεν μ' αρέσει. Ποτέ δεν μου άρεσα. Ποτέ δεν μου άρεσε. Πάντα έβρισκα ελαττώματα. Και στο σώμα μου και στο πρόσωπό μου, όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, πάντα βρίσκω ελαττώματα. Απλά το πιο ωραίο πράγμα που ανακαλύπτω είναι όταν χαμογελώ το πρωί. Αυτό είναι το χαμογελό μου, νομίζω είναι πολύ ακριβό για μένα. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος φόβος που ξεπέρασες? Έχω φύγει από βράχια και έχω κατρακυλήσει και έχω πιάσει την τελευταία στιγμή να μην πέσω στο κενό. Έχω φοβηθεί. Έχω πέσει σε κυκλώνες όταν ήμουν στα καράβια. Αλλά όταν οριμάσεις και κατανοήσεις τι γίνεται γύρω σου, σταματάς και να φοβάσαι. Ο μεγαλύτερος φόβος σου στη ζωή σου ποιος ήταν? Ο μεγαλύτερος. Ο θάνατος. Κάτι που δεν με φοβάμαι καθόλου τώρα. Γιατί είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα συμβεί. Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου, σε κάθε σου λέξη. Σ' αγαπώ. Υπήρξες εγωπαθής πολύ? Βέβαια. Εννοείται. Πότε? Χειρότερος από όλους. Δεν δεχόμουν να μίγα στο σπαθί μου. Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Ενώ ανακάλυπτα με τον καιρό, μεγαλώνοντας, ότι δεν ήξερα τίποτα. Ποτέ δεν ερωτεύεσαι με πάθος κάτι σωστό? Ναι. Το πιστεύεις? Μα ο έρωτας είναι μια δοκιμασία για να εξελιχθείς, να μάθεις να αγαπάς. Έχεις πει ότι είσαι καψούρης μεγάλος με την Κατερίνα? Δεν είπα έτσι ποτέ και μου βάζεις λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει. Είπα αγαπάω. Έρωτας δεν υπάρχει εδώ. Έρωτας 60 χρόνια ερωτευμένος είναι για το ψυχιατρίο. Δεν είναι καλά στα μυαλά του. Α, ό,τι ερωτεύτηκα με πάθος δεν ήταν σωστό. Επόδειξε ότι δεν είμαι με αυτό ακόμα. Έχεις περάσει κατάθλιψη από έρωτα? Εννοείται. Εννοείται. Εγώ κι αν έχω περάσει. Αλλά αυτό με έκανε να κερδίσω. Έγραψα μεγάλα τραγούδια. Εννοείται. Έτσι. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Είμαι ο μόνος που όταν πληγώθηκα πήρα λεφτά. Πήρα χρήμα. Έχεις μιλήσει ποτέ με έναν ψυχολόγο? Έχω μιλήσει με έναν από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Μου είπε την επόμενη φορά να έρθει σπίτι μου να με πληρώσει. Γιατί είχε αυτός ένα πρόβλημα και του το έλυσα. Όλα τα ξεχνά, όλα τα σφορά. Πριν από 4 μέρες περίπου στη Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Σημεία των καιρών. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτό του, αρκεί να μην ενοχλεί τους γύρω του. Έχει ψηφιστεί και το Σύμφωνο Συμβίωσης των ανθρώπων. Κοίταξε, Σύμφωνο Συμβίωσης. Αυτό δεν ταιριάζει. Να σου το εξηγήσω γιατί.
τη στιγμή που θέλω εγώ με σένα να κάνω ένα σύμφωνο συμβίωσης για να είμαστε μαζί, πάει να πει ότι δεν σε εμπιστεύομαι. Μπορούσα όπως είμαστε να κάνω ένα συμβόλαιο και να το πάω σε ένα συμβολιογράφο να λέω φεύγοντας εγώ από τη ζωή, τα χρήματα να πάνε σε σένα. Πολύ απλά. Τα συμβόλαια για τα... και η γάμη, τι είναι αυτό τώρα. Νομίζω είναι και αυτό που να είχαμε να λέγαμε. Είσαι υπέρ του τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά? Θα τους είχα για πολύ πιο ανθρώπινους και πιο σημαντικούς αν υιοθετούσαν ανάπηρα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εκεί θα τους βγάζω το καπέλο και όχι μόνο αυτό, θα βάζα και το κράτος να τους δίνει και επίδομα. Βέβαια, έτσι είναι. Να υιοθετήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εκεί θα βλέπα τι ψυχάρες έχουν. Και με πιάνουν τα κλάματα που με μόνο σχαράματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση, ότι είσαι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που όταν ο λογιστής σου είχε κάνει ένα παραστράτημα, πήγες, έφτιαξες όλα σου τα εφοριακά και έδωσες 1 εκατομμύριο στο κράτος. Όχι 1 εκατομμύριο, 850.000. Το έχουν κάνει ελάχιστοι οι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Δείχνει ένα πολύ τυφλό. Εγώ δεν θέλω με το κράτος να έχω διαφορές. Πόσον με χρέωσε και ήταν το λάθος δικό μου, η επιλογή δικιά μου να έχω αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο να χειρίζεται, διαχειρίζεται τα οικονομικά μου, έπρεπε να πληρώσω. Τα λάθη μου έχω μάθει να τα πληρώνω. Δεν μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει. Καρφή αγάπη τη στο σώμα μου τρυπάει. Έχουμε στο Βοτανικό που εμφανίζεσαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο φέτος. Πάμε πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι επειδή έχω και καιρό να εμφανιστώ, έχω ένα χρόνο, 1,5 να έρθω στην Αθήνα, πάει να πει ότι ο κόσμος με ήθελε. Η κόρη σου η μία είναι ερμηνεύτρια. Δεν είναι ερμηνεύτρια, τραγουδάει. Ακόμα δεν έχει γίνει ερμηνεύτρια. Πρόσεχε. Τραγουδάει. Απλά ερμηνευτής για να γίνεις ερμηνεύτρια πρέπει να έχεις εμπειρίες και να είσαι σε μια όρημη ηλικία. Είναι μικρό το κορίτσι ακόμα. Αποφεύγω να την ακούω για να και να τη βλέπω γιατί είναι πολύ αυστηρός κριτής. Αν σου λέγει ο μπαμπά, εγώ αύριο θα πάω στο Βεβός να διαγωνιστώ. Ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Απλά δεν είναι καλό να παίρνεις τη θέση ενός άλλου παιδιού τη στιγμή που είσαι παιδί επωνύμου και έχεις αυτό το προσόν. Μπροστά μου έκλαιγε και πίσω μου γελάω.